Σε εργοτάξια του ΒΟΑΚ που, όπως είπε, σημειώνουν πρόοδο παρά τις δυσκολίες, βρέθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Ταϊκούρας. Για να μπορέσουμε να εξαρτήσουμε απολωτριώσεων, να ξεκινήσουμε και από εκεί τις εργασίες. Υπάρχει πρόοδος. Αυτό προφανώς μας ικανοποιεί. Και υπάρχουν και εκταμιεύσεις πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας. Και αυτό οφείλεται εν πολλής στη βούληση των αναδόχων εταιριών, οι οποίες έχουν φτάσει μέχρι και στο σημείο να ενοικιάσουν χώρους προκειμένου να υπάρξουν τα μέτωπα. Το γεγονός ότι έχουν ξεκινήσει και επιταχύνονται τα έργα δεν μπορεί παρά να μας κάνει να εργαστούμε ακόμα πιο σκληρά. Ο κύριος Ταϊκούρας, βλέποντας σημεία όπως τα τούνελ στο ύψος του Συσίου και τμήματα τόσο του δημόσιου έργου όσο και του ΔΙΤ, εξήγησε ότι προκειμένου οι εργασίες να εξελίσσονται, ο ανάδοχος υπό το βάρος των προβλημάτων με τις απαλωτριώσεις μισθώνει εκτάσεις, εξηγώντας ότι η πρόοδος αυτή απαιτεί ανάληψη ευθυνών, ούτως ώστε όσα ζητήματα προκύπτουν να αντιμετωπιστούν άμεσα. Να καλύψουμε δυσκολίες και προβλήματα, να προχωρήσουν απαλωτριώσεις, να δούμε θέματα που αφορούν όκο, να δούμε δηλαδή μια σειρά από ζητήματα που εγείρονται ευλόγως και από τον ιδιωτικό τομέα. Έτσι ώστε να ανοίξουν ακόμα περισσότερα μέτωπα τους επόμενους μήνες και να υλοποιηθεί το έργο πολύ πιο σύντομα από τις τελευταίες εκτιμήσεις. Διευκρινίζοντας ότι ήδη έχουν εκταμιευθεί ποσά από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο Χρήστος Ταϊκούρας σημείωσε πως μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να συμβασιοποιηθεί και το τμήμα Χανιά Ηράκλειο με την προαίρεση της Κισάμου και την επισήμανση ότι η προσπάθεια θα είναι η υλοποίηση του έργου να γίνει σε συντομότερο χρόνο από τις τελευταίες εκτιμήσεις. Το επόμενο χρονικό διάστημα ευελπιστώ ότι θα έχουμε ακόμα καλύτερη εικόνα όταν σε συνεννόηση και συνεργασία και με τους ιδιώτες ολοκληρωθούν οι απαλωτριώσεις, έτσι ώστε σε όλη σχεδόν την έκταση αυτού του έργου να ανοίξουν μέτωπα. Μπορεί το έργο να ολοκληρωθεί σε συντομότερο χρονικό διάστημα από ό,τι ήταν το αρχικό. Αυτό το οποίο θέλουμε τώρα είναι να υπογραφεί η σύμβαση Χίσαμος Ηράκλειο, ούτως ώστε τον επόμενο χρόνο να είναι εν εξελίξει όλα τα έργα του βόρειου οδικού άξονα. Στο εργοτάξιο του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλιο, Χρήστος Ταϊκούρας είδε και ενημερώθηκε από κοντά για τις εργασίες, που υπολογίζεται ότι έχουν φτάσει στο 40%. Υπενθυμίζω, πριν από λίγους μήνες, όταν είχαμε βρεθεί στον ίδιο χώρο, το ποσοστό εκτέλεση ήταν 31%. Άρα κινούμαστε όλο και με πιο γρήγορους ρυθμούς. Μάλιστα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών διευκρίνησε πως σε ζητήματα που έχουν προκύψει με την αεροναυτιλία, τη σύνδεση με το ΒΟΑΚ ή και την ηλεκτροδότηση του χώρου έχουν ήδη τεθεί σε χρονοδιαγράμματα, προκειμένου να αναλυθούν συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες ώστε τα ζητήματα να αντιμετωπιστούν. Θέσαμε συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλυθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε και αυτά τα νέα ζητήματα. Την ίδια ώρα πάντως, τη δυσαρέσκειά του ότι δεν προχωρούν τα συνοδά έργα, εξέφρασε ο Δήμαρχος Μινωά Παιδιάδας. Η μελέτη των αντιπλημμυρικών έργων γύρω από το αεροδρόμιο, που είναι εντελώς απαραίτητη για να μην ζήσουμε ένα νέο Ντάνιελ στην Κρήτη, δεν έχει ακόμα ανατεθεί. Η εναλλακτική δρόμη σύνδεση του αεροδρομίου με ασφάλεια και βεβαίως τα μικρότερα έργα που έχουν να κάνουν με τη σύνδεση της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μινώα Παιδιάδας με τις λειτουργίες του αεροδρομίου. Ο κύριος Ταϊκούρας, σε συνάντηση που είχε αρχίζοντας τις επαφές στο Ηράκλειο με το Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό, αναφέρθηκε στο αποκαλούμενο και ως lifting του αεροδρομίου Ηρακλείου Νίκος Κατζαντζάκης, ενώ στο μεγάλο ζήτημα που σχετίζεται με την αξιοποίηση της έκτασης του αεροδρομίου όταν λειτουργήσει το νέο, ανέφερε ότι κομβική σημασία ζητούμενο είναι το ιδιοκτησιακό. Αν και τόνισε ότι υπάρχει διάσταση ανάμεσα στα όσα υποστηρίζει ο Δήμος και τα όσα έχει ως έγγραφα η κεντρική διοίκηση, σημείωσε ότι εν τέλει στόχος είναι η περιουσία να αξιοποιηθεί εποφελία των πολιτών. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά κοινή σύγκληση σε ό,τι αφορά το τελικό αποτέλεσμα. Να αξιοποιηθεί εποφελία της τοπικής κοινωνίας. Αυτό δεν γίνεται σε κανένα πνεύμα αντιδικίας. Το ζήτημα είναι να συγκλίνουμε και εκφράζω την ικανοποίησή μου για την διάθεση η οποία υπάρχει.